Λίγα λόγια για την επίθεση που δέχτηκαν σήμερα οι κάτοικοι της Καλαμιάς από την αστυνομία. Σήμερα, όπως εδώ και πολύ καιρό, προσπαθήσαμε να θέσουμε εκτός λειτουργίας τα μηχανήματα που συνεχίζουν να δουλεύουν προετοιμάζοντας την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών στην Καλαμιά. Δείξαμε ότι είμαστε αποφασισμένοι, ωστόσο δεχτήκαμε την άδικη, θα έλεγα, επίθεση της αστυνομίας που δεν δίστασαν να ρίξουν κάτω στο έδαφος ηλικιωμένους ανθρώπους με προβλήματα υγείας που παρόλα αυτά, ενώ έχουν τα προβλήματα υγείας, αγωνίζονται για την Καλαμιά και για τον τόπο. Δυστυχώς, καταγγέλλω αυτή τη συμπεριφορά εκ μέρους της ελληνικής αστυνομίας που αντί να προστατεύσει εμάς τους πολίτες, τελικά προστατεύουν τις εταιρείες. Πώς ξεκίνησε η επίθεση, ένα πρόβλημα, για τη γνώμη σας, τι έγινε πριν από αυτό? Πριν από αυτό είχε γίνει σύλληψη ενός συγχωριανού μας, ο οποίος απλώς πλησίασε το μηχάνημα, θέλοντας να ζητήσει από τον χειριστή να σταματήσει τις εργασίες, και εκείνη την ώρα δύο αστυνομικοί πήγαν και το συνέλαβαν. Προφανώς δεν προέβαλε και καμία αντίσταση. Από τις 8.30 ώρα κρατείται στην αστυνομία. Στη συνέχεια, γύρω στις 10.30, αν δεν κάνω λάθος, όλοι οι συγχωριανοί αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό που ήμασταν αποφασισμένοι να... όπως είμαστε αποφασισμένοι να ενεργήσουμε, δηλαδή πήγαμε να σταματήσουμε το μηχάνημα και να δηλώσουμε ότι δεν θέλουμε να συνεχιστούν οι εργασίες μέχρι τουλάχιστον να βγουν οι αποφάσεις των ασφαλιστικών μας, τα οποία κατατίθενται ως ονούπο, και επίσης τους λέγαμε ότι πρέπει να σεβαστούν και την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κοζάνης, που βγήκε πριν από μέρες και λέει ότι οι εργασίες στην Καλαμιά πρέπει να σταματήσουν μέχρι την απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων που καταθέτει η κοινότητα. Εμείς επομένως πήγαμε να σταματήσουμε τα μηχανήματα έχοντας υπόψη και αυτή την απόφαση της Περιφέρειας, και εκεί δεχτήκαμε την επίθεση της αστυνομίας.